καιρό έχω να τραβήξω vlog, οπότε είπα να ξεκινήσω τη μέρα μου, αυτή τη σημαντική μου μέρα, παρέα μαζί σας και να την ξεκινήσω κάπως έτσι. Έχουμε σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, θα ντύσω τα μωρά, τι παιδί μου, θα ντύσω τα μωρά και θα πάω μάλλον την Εφέλη σχολείο. Γεια! Για το σχολείο. Ναι, παίρνεις όλη τη δόξα όμως, έτσι. Μικρούλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες για το σχολείο, δεν μπορώ αλλιώς να σας μιλήσω. Και φεύγουμε. Δεν την έχασες καλέ. Και φεύγουμε. Το σπίτι είναι, τι να σας πω, ένα χάος. Θα έρθω μετά να το συμμαζέψω και να καλύσω τη μικρή. Και θα σας πω μετά τι άλλο πρέπει να κάνω. Και θα λέμε αργότερα. Καλή τύχη. Εγγραφή στο κανάλι και πατήστε στα σχόλια της μαμάς μου και αυτά. Λοιπόν, αυτά. Θα λέμε στο... Μόλις θα το νωρίς, οπότε περιμένουμε λίγο μέσα στο αμάξι γιατί έχει κρύο να περιμένεις έξω. Φυσάει πάρα πολύ. Και περιμένουμε τώρα μέχρι να πάει και τέταρτο. Έχουμε ακόμα γύρω στα 5 λεπτά. Μόλις αφήσω την Εφέλη θα πάω να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ που θέλω, δύο πραγματάκια δηλαδή, που θέλω και θα πάω σπίτι για παστίτσιο, για να κάνω το παστίτσιο και για να... Θα και είναι Εφέλη το παστίτσιο. Ναι, και για να κάνω και κορμό για τη μαμά μου, γιατί ήθελα να τις κάνω. Έχω έρθει εδώ και 10 λεπτά, έχω ταΐσει το μωρό και θέλω να σας δείξω λίγο το χάος που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, ειλικρινά. Τι να σας πω τώρα. Οπότε τώρα θα... Τουλάχιστον έχω ταΐσει το μωρό και απλά μου μένει τώρα να συμμαζέψω και να μαγειρέψω. Από δουλειές μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά που πήρα από σούπερ μάρκετ είναι ψωμί του τόστ και δύο βιτά. Και το γλυκό. Θα σας δείξω και μετά τη συνταγή για τον πανεύκολο κορμό, γιατί πραγματικά θέλει 5 υλικά και βγαίνει πεντανόστιμος. Οπότε, μείνετε και μέχρι να φτιάξω και τον κορμό. Αυτά. Το μαλλί μου πολύ χάλια το έκανα. Αλλά δεν με βολεύει κάπως αλλιώς μέσα στο σπίτι. Τα λέμε σε λίγο. Τελειώσαμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα το παστίτσιο. Εν τω μεταξύ εγώ πήγα σούπερ μάρκετ για να πάρω τάχα μου το βιτά μου που χρειαζόμουν για τη συνταγή. Αλλά δεν έχω και τα μπισκότα. Δηλαδή έχω λίγα. Δεν θα φτάσουν. Οπότε δεν μπορώ πάλι να κάνω τον κορμό τώρα. Σκέφτηκα ότι θα κάνω το παστίτσιο τώρα και τον κορμό θα τον αφήσω για όταν θα παίρνω την Εφέλη να πάρω τότε τα υλικά από το σούπερ μάρκετ. Κάπως έτσι το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω, αλλά ναι, λέω τώρα να ξεκινήσω με το παστίτσιο και βλέπουμε για να μην μου φάει και αυτό χρόνο. Μετά και η ώρα είναι 9, δεν έχω φάει ακόμα πρωινό, δεν πεινάω κιόλας, οπότε δεν έχω θέμα να μην φάω τώρα. Αυτά, ξεκινάω το παστίτσιο και τα λέμε μετά. Έναντας να γίνει ο κοιμάς, να τελειώνω και με το παστίτσιο, βαρέθηκα, την κουζίνα. Τι θέλω να σας πω, ήθελα να σας πω ότι πηγαίνω, μου το λέτε και στο Instagram πολύ, ότι δεν ανεβάζω και πολύ συχνά βιντεάκια. Απλά... Πρώτον, δεν ξέρω, απλά νομίζω ότι τα vlog, εάν δεν έχεις κάτι να κάνεις, είναι λίγο βαρετά. Το να κοιτάτε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο. Δηλαδή, μπορεί εσάς να σας αρέσει,
Ένα λεπτάκι. Ρε εσύ, Ευελίνα, όχι τις μπάλες από το δέντρο. Όχι. Χριστέ μου, δεν μου έχει αφήσει μπάλα για το δέντρο. Μα καμία όμως. Λοιπόν, και ήθελα να πω ότι μπορεί εσάς να σας αρέσουν να κοιτάτε τα ίδια πράγματα, απλά θεωρώ ότι δεν μου αρέσει εμένα να ανεβάζω συνέχεια τα ίδια πράγματα. Οπότε σκέφτηκα ότι καλύτερα να γεμίζω τη μέρα μου και να έχω κάτι να κάνω και να σας δείξω, παρά το να κάνω συνέχεια τα ίδια πράγματα και να τα ανεβάζω και να μην υπάρχει απλά λόγος. Γι' αυτό και είπα ότι είχα καιρό να ανεβάσω βιντεάκι και είπα σήμερα να ανεβάσω vlog, επειδή όντως θα μαγειρέψω, όντως ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πήγαινα το μωρό σχολείο, θέλω να κάνω τον κορμό, θα έρθει και ο Δημήτρης, θα πάω μετά και για βλεφαρίδες, θα σας δείξω μετά, θα τα πω στη συνέχεια τέλος πάντων. Οπότε έχω να κάνω πράγματα μέσα στην ημέρα μου και μπορώ και να σας τα δείξω, αλλά όταν δεν έχω τι να κάνω και κάνω συνέχεια μία ρουτίνα, ρε παιδί μου, νομίζω είναι πολύ βαρετό να βλέπετε τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό, και γι' αυτό είχα χαθεί, γιατί δεν ήξερα τι βιντεάκι να ανεβάσω πέρα από vlog, γιατί η καθημερινότητά μου ήταν η ίδια. Αυτά, τι άλλο να σας πω. Αυτά, περιμένω τώρα το κοιμά να γίνει. Μόλις γίνει και το παστίτσιο μου, δεν ξέρω, ίσως πάω τώρα στο σούπερ μάρκετ, γιατί θέλω να τελειώνω και με τον κορμό. Θα δείξει. Λοιπόν, εντάξει, δεν το βάλα οριακά. Μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, έτσι όπως τα έκανα. Τελείωσα και το παστίτσιο, θα βάλω και το κεφαλωτήρι από πάνω και θα είμαι μια χαρά και θα πάω σούπερ μάρκετ για να πάρω τα υλικά για τον κορμό. Επιτέλους για να το φτιάξω. Έτοιμο να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, βλέπω ότι το παστίτσιο μου είναι σχεδόν έτοιμο. Δείτε το λίγο. Μυρίζει φοβερά, ειδικά αυτό το κασεράκι που έχει λιώσει από πάνω είναι, τι να σας πω, το τυράκι μάλλον. Έχω ξεκινήσει να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούν είναι 2 κουταλιές της σούπας κακάο, αλλά το παιδικό το κακάο, 1,5 μπισκότο πτυμπέρ, δηλαδή ένα πακέτο και μισό από ολόκληρο, ρε παιδί μου, 1 βιτάμ και 1 ζαχαρούχο. Θα βάλετε όλα αυτά μαζί ενωμένα σε ένα μπολάκι. Αυτό όμως θα το λιώσετε, θα το βάλετε τέλος πάντων σε τετραγωνάκι, θα το κόψετε και θα το βάλετε στο μπρίκι, ρε παιδί μου, να ζεσταθεί, να λιώσει τελείως και θα το βάλετε μέσα. Θα τα ανακατέψετε όλα μαζί, θα βάλετε μια λαδόκολα στο τέλος, θα ρίξετε όλο το μείγμα πάνω στη λαδόκολα, θα κάνετε το σχήμα του κορμού και μετά από πάνω, αφού το έχετε κλείσει, θα βάλετε και ένα αλουμινόχαρτο, θα βγει κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αυτό. Έχω ξεκινήσει να κάνω τον κορμό ήδη. Μου μένει μόνο να βάλω ένα πακέτο μπισκότα που δεν έχω. Θα πάω να το πάρω τώρα. Και μετά θα τελειώσω τον κορμό και θα βγω έξω για να πάω να κάνω και τις δουλειές που σας είπα ότι έχω. Θέλω να πάω να αφήσω ένα κορμό στον παππού μου, ένα κορμό στην ξαδέρφη μου. Θα έρθει η ξαδέρφη μου, θα πάμε να πάρουμε και κάτι άλλο που θέλει αυτή. Θα πάω και στην τράπεζα. Τι άλλο μου μένει να κάνω? Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάτι, αλλά ναι. Αυτά, οπότε θα κάνω τον κορμό τώρα με τα υλικά που έχω και θα βάλω στο τέλος τον μπισκότο. Παγκετάκι μου. Δείτε λίγο πόσο ωραίο βγήκε. Μπράβο μου. Μπράβο μου. Για τον κορμό θα βγει κάπως έτσι. Και μετά θα το βάλετε ομοιόμορφα στη λαδόκολα πάνω. Λοιπόν, έτσι το έχω βάλει. Και τώρα θα το κάνω. Έτσι.
Και σε αυτήν εδώ την κατάσταση θα του βάλω από πάνω και αλουμινόχαρτο. Και είναι έτοιμο, θα μπει στην κατάψυξη και το βράδυ θα είναι έτοιμο. Καλησπέρα και πάλι. Σας έχω ξεχάσει τελείως, πραγματικά. Η ώρα είναι 9:30 και έχω κάνει γενικά πράγματα. Οπότε θα σου πω ότι έκανα, πήγα τράπεζα που ήθελα να πάω με την ξαδέρφη μου και το μωρό. Πήγα, πού αλλού πήγα, ξανά σούπερ μάρκετ όπου αυτό, έκανα τον κορμό, πήγα και τον κορμό στην ξαδέρφη μου αλλά και στον παππού μου που ήθελα να πάω, πήγαμε να πάρουμε αυτά που ήθελε η ξαδέρφη μου και, πολύ ξαδέρφη έπεσε, και γυρίσαμε σπίτι, ήπιαμε τσαγάκι, όλα αυτά έχω ξεχάσει τελείως να τα βγάλω ειλικρινά, απλά αυτή η μέρα είναι λίγο έτσι πιεστική. Ήπιαμε τσαγάκι λοιπόν και μετά πήγα να πάρω την Εφέλη από το σχολείο. Γυρίσαμε, κοίμησα το μωρό, το τάισα, έφαγε και η Εφέλη και τώρα κάθεται στον καναπέ, βλέπει τηλεόραση. Έφαγα κι εγώ παστίτσιο. Μόνη μου. Έφαγα παστίτσιο, βγήκε πολύ καλό. Νότα το κορίτσι μου, το όμορφο. Ναι. Και μετά θα πάω, 4,5 ώρα έχω ραντεβού για last lift, οπότε... Θα πας και με μαζί σου. Θα πας στη γιαγιά εσύ. Ναι. Θέλω τον μπαμπά. Έρχεται. Πότε. Το βράδυ. Το βράδυ. Σήμερα. Και έτσι όπως σας έχω βάλει... Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν... Και 4,5 ώρα έχω last lift, οπότε πρέπει να βγω από το σπίτι 4, γιατί δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται. Και πρέπει να πάω και τα μωρά στη μαμά μου. Οπότε. Και θα βάλω και το. Θα πάω και τον κορμό στη μαμά μου, γιατί είναι έτοιμος. Και κάτι πράγματα. Σκόμενος. Όχι γκόμενος. Κορμός, κορμός. Κορμός. Πισκόμενος. Όχι. Θα σου πω σε λίγο, γιατί βγάζεις τα κοτσιδάκια σου, πολύ ωραία. Δεν θέλω. Γιατί. Δεν μου αρέσει. Καλά, θα τα βάλω. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα άλλο. Αυτά, μετά θα γυρίσω. Α, τώρα θα κάτσω λίγο να απαντήσω σε κάτι μηνύματα που έχω. Εντάξει, πάνε βγάλτε. Πάνε δεσπεντικά εσύ. Θα πάω να... Μη. Θα πάω να απαντήσω σε κάτι μηνύματα που έχω στο ένα story που τα έχω αφήσει αναπάντητα. Απλά δεν βρήκα καθόλου χρόνο να τα απαντήσω και κάτι άλλο... Έτσι, στο δικό μου το προφίλ, γιατί έχω και εκεί μηνύματα. Αυτά θα κάνω τώρα και θα περιμένω να πάει 4 ώρα για να φύγω να πάω τα μωρά στη μαμά μου. Αυτά. Τα λέμε οπότε λίγο πιο μετά. Θα δούμε που θα σας πάρω μαζί μου. Η μέρα θα είναι λίγο περίεργη και δεν ξέρω τι θα βγάλω και τι όχι. Σήμερα έρχεται ο Δημήτρης, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Θα μου φέρει και τις βαλίτσες και όλο αυτό. Πρέπει να βάλω πλυντήριο. Αυτά. Έχω βγει έξω. Θα με πάει τελικά ο μπαμπάς μου, γιατί δεν ξέρω αν θα βρω πάρκινγκ εκεί. Οπότε πάω για βλεφαριδούλες να τις φτιάξω. Τις βλέπετε τώρα. Θα δείτε και το μετά. Τα έχω ξανακάνει, είναι η αλήθεια, και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και αυτά. Έχει κρύο έξω, περιμένω να έρθει. Ο Δημήτρης είναι εδώ κατά τις 10, οπότε έχουμε χρόνο ακόμα. Άλλαξα και τα σκουλαρίκια. Ωραία, μπράβο μου. Μπράβο μου. Και νιώθω ότι θα χιονίσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Έτσι βλέπω τον καιρό. Σας και πάλι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά το βλέμμα μου έχει αλλάξει. Καθίστε να έρθω εδώ να το δείτε. Δείτε λίγο πώς έχουν γίνει οι βλεφαρίδες μου. Είναι φανταστικό το αποτέλεσμα, ειλικρινά.
Και έχει δώσει έτσι ένα αίσθημα ότι είσαι βαμμένη, ρε παιδί μου. Και ειδικά για εμένα που δεν βάφομαι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται το... η κοπέλα που πήγα και τα έκανα. Θα σας αφήσω ίσως το Instagram από κάτω να το βρείτε. Αλλά αυτό, ναι, έκανα τις βλεφαρίδες μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Έλα, παιδί μου! Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε σπίτι, η ώρα είναι 6. Και 7. Και θέλω λίγο να συμμαζέψω έτσι εδώ, να κάνω κάποια 2-3 πραγματάκια που έχω να κάνω, να ταΐσω λίγο τα μωρά. Και θα κάτσουμε στον καναπέ, θα παίξουν λίγο τα παιδιά έτσι εδώ κάτω στο χαλάκι. Και μέχρι να έρθει η ώρα του ύπνου. Αυτά έκανα σήμερα, θα κάνω λίγο και κάποια story. Θα μιλήσω λίγο για κάτι συνεργασίες που έχω και πρέπει να μιλήσω. Θα απαντήσω και σε κάτι μηνύματα στο end story που τα έχω αφήσει πάλι αναπάντητα. Και δεν θα κάνω τώρα τίποτα άλλο. Μη! Πότε ξεκινάω σιγά σιγά. Εκεί μου έχει κολλήσει κάτι φωτογραφίες, κάτι τέτοια. Αχ, κάτι ζωγραφιές. Δεν τολμάω να τα βγάλω. Μην τα βγάλεις, είναι μαμά. Ναι, ναι. Θα τα βγάλεις. Θεέ μου. Γιατί σέρεσαι, είναι μαμά. Τέλεια είναι. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο, θα δείξει. Και αφού συμβαίνει αυτό εδώ... Η άλλη κοντεύει, μάλλον μπήκε στο σιρτάρι. Εδώ και χάζευα λίγο, απαντούσα στα μηνύματα και αυτά που σας έλεγα πριν. Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί λίγο από την μέρα, γιατί δεν ξεκουράστηκα και καθόλου. Τι θέλω να σας πω, περιμένω να πάει 8 η ώρα να ξεκινήσω να κάνω το γάλα της μικρής. Έχω νηστάξει, θα την βάλω 8 η ώρα για ύπνο. Και θα έρθει ο Δημήτρης κατά τις 10, φτάνει εδώ, οπότε θα φτάσει στο σπίτι κατά τις 11, άρα έχουμε 3 ώρες ακόμα περίπου. Θα βάλω τη μικρή για ύπνο, θα χαλαρώσουμε λίγο και εμείς, θα φτιάξω και τίποτα να φάω. Αυτά. Γενικά η μέρα μου ήταν αρκετά πιεστική, αλλά δεν ξέρω, είπα ας πούμε το vlog να είναι λίγο πιο ανάλαφρο, να μην δείχνω ας πούμε το πώς μαζεύω, το πώς φτιάχνω κρεβάτια, το ένα το άλλο, δεν ξέρω γιατί αυτά τα έχετε δει 100 φορές, μην βλέπετε πάλι τα ίδια. Και προτίμησα να το κάνω ας πούμε κάπως έτσι. Θα δείξει τώρα πώς θα πάει και αυτό το βίντεο. Αλλά γενικά τώρα που θα έρθει και ο Δημήτρης, η καθημερινότητά μας θα αλλάξει κατά πολύ, οπότε θα έχω σίγουρα πιο πολλά πράγματα να σας δείχνω και χολ και τέτοια, γιατί θα έχω και πιο πολύ χρόνο. Οπότε ευελπιστώ στο ότι θα καλυτερεύσουν τα βιντεάκια. Και δεν ξέρω, σκέφτομαι να κάνω και κάποια στιγμή ένα live έτσι στο Instagram, να τα πούμε έτσι λιγάκι. Ακολουθήστε με και εκεί εννοείται. Και έχω και λογαριασμό στο TikTok Αναστασία Γεωργιάδου και στο Instagram Αναστασία Γεωργιάδου. Το N Story είναι N κάτω παύλα story. Θα βρείτε εκεί πολλά ρουχαλάκια, παιδικά και γυναικεία. Άσχετο κι αυτό. Αυτά. Προκοιτάμε ταινιούλα. Θα δείξει ένα κόλπο. Ναι, δείξε και στο κόλπο σου. Καλά το ξέρετε εσείς αυτό το κόλπο. Τρώει τα δάχτυλά της και δεν έχει δάχτυλα. Απίστευτο. Μετά δες. Είσαι απίθανη. Τέφερα. Καλέ, πού είναι τα ποδαράκια σου? Αχ. Αχ. Αυτά εδώ ποιος θα τα μαζέψει όλα? Η Ευελίνα. Ήρθε και η τρελοκοτσίδα.
8.30 ώρα και το μωρό κοιμάται. Τέλεια. Ξεκουράζομαι λίγο. Περιμένω το Δημητράκο μου. Εκεί η άλλη ξαπλώνει. Δεν θέλει να την πάρει ο ύπνος γιατί θέλει να τον δει. Λογικό. Και τώρα είμαι στη φάση που θέλω σαν τρελή να φάω γλυκό. Και έχω κάνει τον κορμό, είναι έτοιμος. Και θέλω να κόψω να φάω πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλω να το κάνω ακόμα γιατί μπορεί να την ξεσηκώσω. Αυτά. Ξέρετε που θα κλείσει το βίντεο αυτό. Θα κλείσει όταν θα έρθει και ο Δημήτρης και επιτέλους τον έχω στην αγκαλιά μου. Παιδιά, ειλικρινά, αυτό το κόκκινο χρώμα που έχω βάλει στα νύχια μου είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το κόκκινο. Είναι τόσο γιορτινό. Το βλέπω και ανεβαίνει η διάθεσή μου. Αυτά. Κατά τα άλλα, βλέπουμε την ταινιούλα μας. Θα ανοίξω μετά και το θερμοσύφωνο. Δεν ξέρω μετά, εάν μείνει κανείς μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, πείτε μου κι άλλες ιδέες, έτσι πρωτότυπες, κάτι που θέλετε πολύ να δείτε από εμένα, από εμάς γενικά σαν οικογένεια, να δείτε κάτι έτσι ωραίο στο YouTube, ιδεούλες γενικά για βίντεο, παρακαλώ, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω. Για κάτι wow. Κάποια δεν άντεξε καθόλου του μπαμπά της, να τον περιμένει μάλλον. Η ώρα είναι 9:10 και ο Δημήτρης θα είναι εδώ, υπολογίζω, σε 2 ώρες. Σε 1 ώρα μάλλον φτάνει εδώ, οπότε μέχρι να έρθει από το αεροδρόμιο, γύρω στις 11, δεν πειράζει. Θα κόψω όμως γλυκό. Παιδιά, ειλικρινά, δοκιμάστε τη συνταγή που σας λέω και θα με θυμηθείτε στον κορμό. Είναι φανταστικό. Και πάω τώρα να κόψω. Η ώρα είναι 10:20. Ο Δημήτρης έχει φτάσει η Θεσσαλονίκη. Αλλά... ναι. Τι θα έλεγα. Παιδιά, ειλικρινά νιστάζω πάρα πολύ. Ναι, έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη και έρχεται με αμάξι, οπότε θα είναι εδώ σε κανένα 40 λεπτό. Νιστάζω τόσο πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ποιος έχει χασμουριθεί αυτή τη στιγμή που βλέπει το βίντεο, να σηκώσει το χέρι του. Αυτό, κοιτάω για τις ελιάς και θα περιμένω τον Δημήτρη και μετά θα πάμε για ύπνο. Σας έχω μία έκπληξη. Καλημέρα. Όχι, καληνύχτα. Τι έγινε, έχεις να πεις κάτι? Καληνύχτα. Ναι. Είσαι χαρούμενη? Είσαι χαρούμενη. Ήρθε ο μπαμπάς. Ό,τι θες. Ήρθε ο μπαμπάς μας. Επειδή ξέχασα, είσαι τώρα στο vlog το οποίο ξέχασα να κλείσω χθες. Ήρθε ο Δημήτρης μας. Είσαι χαρούμενος που είσαι εδώ? Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Ευτυχισμένος. Ναι, ξέχασα να σας κλείσω. Αλλά αυτή ήταν η έκπληξη. Ήρθε. Και τώρα πάμε βόλτα. Και θα κάνουμε βίντεο μαζί. Τώρα είμαι εδώ. Γιατί θέλω να κάνω εγώ για το στέκος. Ωραία, ναι. Πείτε μου λίγο κι εσείς, τον θέλετε? Μην πείτε. Τον θέλετε? Θα τον έχετε αν τον θέλετε. Η ερώτηση είναι ρητορική, όλοι ξέρουν. Όχι, αλλά αν τον θέλουνε, θέλω είναι... να κάνεις και τα βιντεάκια, τα... αυτά που πρέπει. Ναι, ρητορική. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι ξέχασα να σας κλείσω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τι θέλουν να κάνει ο κόσμος? Μαζί μου. Όχι, μαζί μου. Και μαζί μου. Εγγραφή.
Λοιπόν, πάμε, δεν θα ξέρει. Εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο. Σακ της Μπράικ. Ναι, το είπαμε αυτό, εγγραφή. Βρείτε μας και στο Instagram, Αναστασία Γεωργιάδου και Ηλιόπουλος 77. Εγώ δεν θέλω να με βρείτε, μακριά. Θα τον βρείτε και αυτό. Όχι. Και βρείτε και το N Story. N κάτω παύλα Story. Και έχουμε και TikTok, Αναστασία Γεωργιάδου, Ηλιόπουλος 77. Δεν θέλω να δεις το νομίζω. Θα το λέω. Λοιπόν, τελείωσε. Θα τον κάνετε όλοι follow. Τώρα. Αλλά εντάξει, ξεφύγει αυτή. Λοιπόν, ωραία. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Να κάνεις τεστ.